ομάδα με χωρίς να είμαι καλός, όλοι ξέρουν την αγάπη μου την ομάδα. Κυρίως όταν κάτι τέτοιο γίνεται δύο μέρες πριν που έχουμε στους επίσημους αγώνες. Ένα μήνα στην ουσία στην Αθλασία, όχι μόνο από όλα τα παιδιά που έχουν στα πάντα και όταν γίνεται κάτι τέτοιο δυστυχώς κάποιες φορές έτσι κάποιο δυστυχώς. Όσο έγινε και δύο μέρες στην προπόνηση, η μπάλα δεν θυμάμαι να μπορούσε να την πάσα, έκανε παιδιά να την πάσα. Βρήκε το μικρό το δάχτυλο του αριστερό, έκανε μια περίεργη κίνηση, αλλά πόνεσε εκείνη τη στιγμή. Δεν κατάλαβα το πόσο πόνεσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά υποβλήθηκε στις συστάσεις, έκανα την αγραφή και την τηλεογραφία έδειξε ότι θα αλλά όταν ήταν ζεστό δεν σε πονούσε, γι' αυτό χάσαμε και την πρώτη μία των 48 ώρων, είναι πολύ χρήσιμο. Πονούσε μετά, μπορώ να πω. Πόνος υπήρχε, αλλά μετά εφόσον είχαμε τη δυνατότητα να το δοκιμάσουμε πάλι, γιατί η γραφεία ήταν το απόγευμα. Μπορώ να πω ότι θα πιο πολύ το αριστερό πιο δύσκολα. Δεξί πολύ, αλλά μίλησα και με την ομάδα, έπρεπε να το ενημερώσω και πήραμε την απόφαση να μην πάρουμε το ρίσκο. Άρα μετά τον αρχικό τραυματισμό προπονήθηκες άλλη μία φορά, το ξέρεις πόσο σοβαρό είναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, γιατί η εκτινογραφία ήταν και το απόγευμα, αλλά στην αρχή είχα κάποιες αναπτύξεις που είχε μόνο για 15-20 λεπτά, μετά όμως, όπως είπα, παίζεις το παιχνίδι. Δεν ξέρει τι μπορεί να μας συμβεί. Οπότε. Εσύ και ποιος είναι που μπορεί να είναι τόσο σοβαρό όσο είναι συνεχώς τελικά τους μεταφράσεις. Είχαμε λίγες ώρες που έμενα για να δηλωθεί η ομάδα με τον τραγουδισμό. Φυσικά δεν ήθελα να ξεπαλύνω. Τι σκέφτηκες εκείνη την ώρα που τόσο σοβαρό ο πόνος ο οποίος αισθανόσουν ώστε να ενημερώσεις την ομάδα ότι ίσως θα πρέπει να δει και το θέμα της 12ης θέσης από τη στιγμή που εσύ ενδεχομένως να είναι στους μπορεί να είσαι εκτός. Προφανώς όταν έγινε αυτό δεν σκέφτηκα και δεν έκανα από τίποτα. Φυσικά μίλησα και με τον γιατρό στην ομάδα και με τον γιατρό στην ομάδα μου. Όλοι μαζί συνεννοηθήκαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο εγώ. Φυσικά δεν ήθελα να κάτι τέτοιο να γίνει και δεν πρέπει να έρθει στο χέρι μου. Ψηλώσουν κιόλας την ιδιοδεξία με τέτοιες φορές. Ψηλώσουν. Ο καθένας πρέπει να δώσει το 110%. Αυτό είναι και ειδικά για αύριο από τον πρώτο αγώνα. Θα το πρέπει να είναι κάτω. Πότε επιστρέψαμε. Την Κυριακή. Περαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.